οποίος έχει μέτρα μπροστά του και κουβαλά την μπάλα. Ωραία πάσα από προς τον Τρισκόσκι, ανοίγει το κοντρόλ και τον προλαβαίνει ο Ρούτκο. Εδώ είναι τον Καλά που κερδίζει, έψαξε να βρει Μάγκλητς, ο Παλάτσιος κάνει άλλο ένα λάθος. Τρεις Μαϊκιό που κινεί τον Κριασβίλη, δεν μπορεί όμως να νικήσει τον Ρούτκο. Μπαμπίκα, ο Μπαμπίκα που κερδίζει, έχει χώρο Μπαμπίκα, κάνει γύρισο Στεπής και ευκαιρία. Και ευκαιρία, ο Ρούτκο κρατάει την Πάφο στο παιχνίδι. Μεγάλη φάση για το 3-0 και το χάτρικ. Πιέση βέβαια ούτε καίγεται από το να δούμε εδώ το φατσαριστό πλασέ, διώχνει ο Ρούτκο. Φάση που συνεχίζεται, διώχνει ο Ταλής πρώτη. Για τον Ιωάννου, Ιωάννου κάνει την παλιά για τον Τέλετιτς. Έκανε το κοντρόλ, κάνει και το πλασέ, έρχεται η μπάλα στον Νοβότνη, γλίστρισε, δεν βρήκε μπάλα. Πάνι θα συνεχίσει με μεγάλη επιτυχία στο Βέλγιο και την φανέλα της Σταντάρ Λιέγης, ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λάιφη. Ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου, χωλένοντας. Ματά στο σούτ, ο Πόποβιτς, τη μεγάλη ευκαιρία έδιωξε ο Ρούτκο. Το 31ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία. Αλάμπους Γουστάβο, ο Κα δεν είναι σε θέση offside, μεγάλη ευκαιρία ο Κα. Ο Κα, το πλασέ, κόρνερ, μεγάλη απόκρουση για τον Ρούτκο. Φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ακοράν. Τώρα η τέσσερα από τα αριστερά. Τερόικε. Θα κάνει το Αρκουτσάιαρ σε κόρνερ. Ο Ρούτκο στο 49 η ΑΕΚ απειρ. Λοιπόν, Αναστασίου και δεν γίνεται σκηνήσεις του. Δεν είναι ικανοποιημένος και να πω για παράδειγμα νωρίτερα. Είχα πέντε μέχρι στην περιοχή. Για να μοιράσει δεξιά Άγγελος Ανδρέου. Από απόσταση ο Ανδρέου δίπλα από την αιστεία του Ρούτκο. Μπάλα σε κόρνερ. Η καλύτερη στιγμή της ΑΕΛ. 6 τους χρόνια. Για να δούμε τώρα τον Γιαγκό. Η Μπαγιά είναι καλή. Περνάει από όλους. Τελικά θα μαζέψει την μπάλα ο Ρούτκο. Πολύ θα προλάβει με τον Καζού να γεμίζει στην περιοχή. Μπάλα. Το σούτ που γίνεται μαζεύει σταθερά ο Ρούτκο στο 90-4 η τελευταία φάση. Πρόκειται για ομάδες. Πρόκειται για ομάδες κυρίως δευτέρων ημιχρόνων. Να δούμε εδώ τη φάση. Να δούμε την εξαιρετική. Και η πάσα εδώ και το τελείωμα σωστό, αλλά και η παρέμβαση από τον. Μπάλα που απομακρύνεται, κεφαλιά, ευκαιρία το. Το σούτ, η κεφαλιά του Κακουλή, τεράστια επέμβαση του Ρούτκο. Αυτή είναι η πρώτη απόκρουση στο παιχνίδι. Έρχεται ο Γκίσο, κάνει το σούτ. Κάνει το σούτ, πολύ δυνατό, πέφτει στη γωνία, διώχνει ο Ρούτκο σωτήρια, το 83. Διότι ο Κίκας, μεγάλη απόκρουση από τον Ρούτκο, το κάρι στη συνέχεια και έξω. Τελείονται Βινσέντη το φάουλ, κεφαλιά από τον άλλο από αυτά. Πίσω ευκαιρία ο Κατσαντώνης, ο Ρούτκο, ο Ενσούε δεν μπορεί, νέο Σούντο Σέλης, έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα διώξει τελικά ο Πάνης. Οι παίκτες του να δουν πιο ψηλά, γιατί βλέποντας τον αγώνα, το να μένουν πίσω για να δίνουν χώρο στην Πάφο, η οποία έχει μπει με επιθετικές διαθέσεις στο παιχνίδι, είναι και το καλύτερο. Έχει προϋποθέσεις ο Εθνικός. Δεν είναι καλή μετάβαση του Μικελίδο. Για τον Ζάκπα πάμε στον Καράλα Μποτσαλού. Ντεβίσοφ και Γκόρουμπετς είναι αυτοί. Γκόρουμπετς είναι αυτοί που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Περικό. Εκτελεί ο Μέιρα, ψιλοκρεμαστά στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει μαζεύει ο Ρούτκο και θέλει να ρίξει γρήγορα μπροστά στον Βα. Περνάει μπάλα, ο Βα έχει ευκαιρία. Εάν
Ο Κρεάν στον Μπρένο. Με χώρο για να σεντράρει ο Μπρένο. Την κάνει τη σέντρα. Ο Ντανίλο κεφαλιά. Ντανίλο κεφαλιά. Κόρνερ από το Ρούτκο. Φάση εξαιρετική για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο 60. Για να δούμε τώρα την αλλαγή σε λίγο που θα γίνει από πλευρά Πάφου. Μια ανάσα από το 0-2 από εδώ. Εκτέλεση του κόρνερ. Περιμένει και σουτάρει ο Αρτούρ Ζιόρσκι. Ξανά ο Ρούτκο. Πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Μέσα σε... Ο Μπάμπιτς έτοιμος για την εκτέλεση του πέναλτι. Εκτελεί, πέφτει ο Ρούτκο, μπλοκάρει, απομακρύνει την μπάλα. Έρχεται στη συνέχεια ο Αλβα... Γκοζάλεφ για τον Τρισκόφσκι. Το σου του Νάντο, μεγάλη απόκρουση, μεγάλη ευκαιρία, ο Τρισκόφσκι θα την χάσει. Τρισκόφσκι επίζει ο Νικολάου, Νικολάου το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία με τον Οσέικος. Ο Οσέικος, δεν που γίνεται, φοβερή επέμβαση από τον Ρούτκο στο 24. Τι πάνω σε αντίπαλο. Γεμίζει ο Γαρουφαλιάς. Ο Ρούτκο βγαίνει, δεν έχει πρόβλημα, καθαρίζει τη φάση. Και γρήγορα θέλει να τροφοδοτήσει τον φόρ. Εκεί πάει η μπάλα κατά... Κριτικά πηγαίνει η μπάλα από τα πόδια του Ρούτκο στον φόρ. Εμφάνιση, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, στα αρχικά στάδια, πίεσε λίγο ο Ολυμπιακός. Μετά όμως η Πάφος βρήκε αυτή τα πατήματά της. Πέτυχε άλλα δύο γκολ και θα πάρει μια. Πάσα προοριζόταν για τον Βαλακάρικο, ο Κυριάκου και ο Απόνας έχει και το πρώτο σου, πολύ καλό από τον Πίτα, εξίσου καλή και η αντίδραση από τον Ρουτ. Με τον Σάλαϊ, με τη μία μπροστά, φεύγει ο Γιαννιώτας. Το πλασέο, ο Ρούτκο λέει όχι, έχει δεύτερη προσπάθεια, βρίσκει τον Πίτα, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει συνέχεια. Πολύ μεγάλη. Τώρα για την ανόρθωση, Μαρκάσα, καλή κίνηση. Τη θέτει από πίσω ο Χριστοφή. Ο Ρούτκο εκτός περιοχής με τα πόδια θα τον σταματήσει. Πήγε να αποφύγει εκεί. Υπάρχει μια επαφή ψηλά με τον Μυρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Σηκώθηκε ο Μαρκάς. Ευκαιρία. Ο Ρούτκο απαντάει και μιμείται, θα λέγαμε, με σωτήρια επέμβαση τον Λόρι. Τέλεσε ο Παντελή. Περνάει μπάλα. Ο Ρούτκο λέει όχι. Ο Καϊσερλίδης νομίζω είναι αυτός που έχει κάνει την τελική για τον Ερμή. Πολύ μεγάλη την παρέμβαση του ΜΑΕ. Έρχεται τώρα ο Σάντος να κερδίσει στην περιοχή. Ο Τόρες το... Τόρες το ψιλοκρεμαστό. Σώζει ο Ρούτκο. Πολύ μεγάλη. Για την Πάφο να δούμε αυτό το χώρο στο 35 για την Καρνούτσα. Βγαίνει και διώχνει με τις γροθιές ο Ρούτκο. Τρέχει ο Ρέινος από την άλλη πλευρά και που είναι ο Ρέλι όμως και από... Νερό. Ρέινολτς. Τέλειωσε από το Ρέινολτς. Με γρώθηκε στο Ρούτκο. Ο Χρήστου. Ο Ντάβι ήταν ο Σαχάρ. Προτίμησε τη συμβουλιά του Ρούτκο. Την δίνει τώρα συνέχεια. Πάθος που έχει κατοχή. Φάση θέλει να επανέρθει η Νέα Σαλαμίνα πάντως. Με Ανδρέου. Παλιά στην περιοχή Σέτρα. Η Σέτρα σου, το Ρούτκο δύσκολα σε κόρνερ. Να λοιπόν φάση για τη Νέα Σαλαμίνα. Και λίγο Μάντζης να δώσει την μπάλα στον Βαν Κέσελ, ήρθε ο Βαλεριάνος ο Καλιά. Κυρία, και λίγο κόρνερ. Βγαίνει ο Ρούτκο εύκολα. Μπάλα ψηλά. Ωραία, Γιούρι θέλει να βγάλει άμυνα, Βαγκέσο θα κερδίσει, ψάχνει Ζαχαρίου, η ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση, Ζαχαρίου, τεράστια φάση για τον Ολυμπιακό. Της εκτέλεσε, στα πίσω η μπάλα το γύρισμα, θα μαζέψει ο Ρούτκο. Τώρα η Πάφος θέλει να
φάουλ, διδόξανε τον καλό, δεν θα μπορέσει να από 2 και 3, αλλά και να κερδίσει. Το σούτ που γίνεται δύσκολα σε κόρνερ, θα διώξει ο Ρούτκο το σούτ του καλό στο 6. Ο Ντεβινσέντη κερδίζει και πάνω από... Κάνει μπροστά τον Χαλένιους, κινείται εκτός περιοχής ο Ρούτκο και απομακρύνει. Άρα στη φάση, ο Τάμαρη όμως τώρα για το Αποέλ έξω από την περιοχή. Η Τάμαρη συνεχίζει το σούτ, ο Ρούτκο με τα χέρια διώχνει σε κόρνερ. Να λοιπόν που φτάσαμε στα τελευταία στάδια του πρώτου λιγκό. Εκτελεί, στα έξω καλά, στρέφει στον Παρέλα. Πάει τώρα για την σέντρα, ο Ρούτκο εύκολα μαζεύει. Δεν θέλει να δώσει γρήγορα συνεχεία. Νόση, μένει μπροστά. Ο Ριέρα εκτελεί το κόρνερ, ο Ρούτκο μαζεύει. Μια πάσα πολύ καλή για τον Αβρά με τη μία η σέντρα του. Η σέντρα του, ευκαιρία για την ΑΕΛ, μεγάλη απόκρουση από τον Ρούτκο. Στο 87, κρατάει τον... Βίνσεντ Λαμπάν στην εκτέλεση. Δεύτερο δοκάρι εκεί ο Ρούτκο χωρίς κανένα πρόβλημα θα μαζέψει την μπάλα. Βινίσιος και αυτό το Ροζέριο. Βγήκε η σέντρα που είναι καλή. Σέντρα που είναι καλή, μεγάλη απόκρουση από το Ρούτκο σε κόρνερ του 90. Έρχεται και κερδίζει ο Νούρ και βγαίνει η νέα Σαλαμίνα τώρα στην επίθεση. Προσπάθεια και δεν θα γίνει τον γκολ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη νέα Σαλαμίνα που χάνεται. Ομόνια με Βοδεάκ. Καλή εκτέλεση, μεγάλη απόμπα. Εκτέλεση, μεγάλη απόμπα. Επέμβασε από το Ρούτκο στην κεφαλιά του Ντάρβις Ραγιά. Το 40, Ριάν, σε διαλευθερωσή, καλή πάσα, πέσιμο, ευκαιρία με Αντωνίου και τα τέτα Αντωνίου, ο Ρούτκο λέει όχι και πάλι και με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει και φάω. Ο Αντωνίου καλή προσπάθεια, η μπάλα με πίσω, του ο Ρούτκο, τα πόδια, θα ψάξει αριστερά τον Σακό, αφήνει την μπάλα να περάσει, Σιρόκ. Με τέσσερις προσφερθές ψηλά η ΑΕΛ, βάζει πίεση, ή για να κλέψει μπάλα ή για να καθυστερήσει την ανάπτυξη. Η προσπάθεια το σουτ δεν θα περάσει. Επιμένει όμως η ΑΕΛ με Τεσέιρα. Το σουτ ο Ρούτκο βγάζει καλή απόκρουση. Παπαγεωργίου στον Κονέ, ευκαιρία για τον Εθνικό, σώζει ο Ρούτκο. Πολύ μεγάλη παρέμβαση από τον τερματοφύλακα. Νότας περιμένει στρίμα από τον Γκαγκμπέ στην περιοχή. Θα γυρίσει επιτά, δεν μπορεί ο Μόρκανη. Ο Ρούτκο κάνει άλλη μια μεγάλη απόκρουση. Εδώ έγινε νέο λάθος, Χριστόφσκι. Έφυγε κάτω ο Γιάννη. Του στρώνει μπάλα, Γιάννου με τη μία το σούτ διώχνει ο Ρούτκο σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον... Ο Γιάννου γύρισε με το κεφάλι, κατέβασε τον Τρισκόφσκι, αυτό στην πάσα προς τα Ιατοχέφερ, βγήκε ο... Τούσκο, έδωσε και πάσα στον Πάντσιον. Μαριάνοβιτς λίγα μέτρα φόρα με πολύ φάλτσο, απογειώθηκε ο Ρούτκο σε κόρνερ. Εξαιρετικό χτύπημα από τον Μαριάνοβιτς στο 13 της ΤΕΛ. Η προσποίηση θέλει χώρο για αυτό το επιχειρή κόντρα. Ο Κίξιεϊ έπεσε ο Ρούτκο σωτήρια και απομάκρυνε την μπάλα. Φιλιώτης με αυτό.